Νέα τροπή παίρνει η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, αφού ο Ερντογάν θέλει να προκαλέσει κρίση στο Αιγαίο την περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικεντρωθεί στην Ουκρανία και τον Εύξεινο Πόντο, έχοντας κυρίως τα δικά του σχέδια και όχι κατά νου να υλοποιήσει αυτά του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Για τον λόγο αυτόν, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Truman απέπλευσε από την Τεργέστη και τώρα πλέει στη Νότια Αδριατική θάλασσα με κατεύθυνση νότια προς το Αιγαίο. Ενώ γαλλικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος πέτα στο νότιο Αιγαίο. Υπενθυμίζουμε ότι χθες μετακινήθηκαν σε χώρους διασποράς ελληνικές μονάδες αεράμινας. Ενώ, όπως έγινε γνωστό, ενεργοποιήθηκαν και οι ελληνικοί αντιαεροπορικοί πύραυλοι S-300 στην Κρήτη, σε συνδυασμό με πτήσεις ελληνικών AWACS και UAV τύπου Heron στο Αιγαίο. Κάτι που δείχνει ότι η ελληνική στρατιωτική ηγεσία προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια το επόμενο διάστημα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν να κατηγορούν για παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου στα παράλια της Τουρκίας. Σήμερα ο τουρκικός τύπος επανέλαβε επιτακτικά τις δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Τανζού Μπιλγκίτς, ότι ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον τουρκικό εναέριο χώρο 30 φορές μέσα σε 3 ημέρες και γι' αυτό δήθεν απάντησε η τουρκική πολεμική αεροπορία, ενώ έγινε ακριβώς το αντίθετο. Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από πηγές ασφαλείας, η Ελλάδα συνεχίζει τις παράνομες προκλητικές και επιθετικές ενέργειες στο Αιγαίο. Αναφέρεται ότι η Ελλάδα, που κοφεύει στις εκκλήσεις της Τουρκίας για ειρηνική επίλυση των προβλημάτων, συνεχίζει να αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο. Η χώρα μας δεν έχει άλλη επιλογή από το να εντάσσει νέα οπλικά συστήματα στο οπλοστάσιο της συνεχώς, αναμένοντας το πότε οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν να προκαλέσουν σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αφού ετοιμάζονται για κάτι τέτοιο εδώ και μεγάλο διάστημα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.